1821. Συμβουλές του Αδαμαντίου Κοραή προς τον Δημήτριο Υψηλάντη σε σχέση με τη διοίκηση των Ελλήνων και της Επανάστασης. Γενναιότατε της Ελλάδος υπέρμαχε, της πατρίδος η αγάπη και το άσπονδον κατά των τυράννων μίσος, αναγκάζει να συμβουλευθόμεν περί των μέσων να ελαττώσομεν, όσων δυνατόν, τα απαραίτητο συνοδεύοντα τας πολιτικάς μεταβολάς κακά και να προετοιμάσομεν την μέλουσαν της κοινής πατρίδος μας ευδαιμονίαν. Ολίγοι ευτύχησαν ακόμη να επικοδομήσωσιν εις τα ερήπια των σαθρών παλαιών πολιτιών, πολιτείαν ευδαίμονα. Αν και όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, την ευδαιμονίαν επιθυμώσιν και σκοπών όλων των πράξεων αυτήν προβάλλωσιν. Η αυτή επιθυμία διήγηρε και τους Γρεκούς κατά του τυράννου, ως τις εξόρισεν από την Ελλάδα όλα τα μέσα της ευδαιμονίας. Όσοι έχησαν το αίμα των υπέρ της πατρίδος ή συνήργησαν κατά τρόπον άλλων ή ονδήποτε εις την ελπιζομένην αυτής Ανάστασιν, αυτοί έχουν και το δίκαιο να καταβάλωσιν τα πρώτα θεμέλια της ανυψώσεώς της.